Καλώς τους. Μου ήρθε αργό. Έγινα κι εγώ ένας αργοναύτης. Θα παραθέσω φωτογραφίες μέσα στο βίντεο κάποια στιγμή. Αλλά επειδή αργώ, εμένα προσωπικά μου δεν έκανα, και δηλαδή έδωσα κάποιους καπνούς, πήρα κάποιους καπνούς για να μπω στη διαδικασία αυτή, αλλά αυτό που μου έκανε πολύ, μου άναψε μια μεγάλη φλόγα η αργό και ονειρεύτηκα κάτι. People are strange. Πρέπει να τον καθώ μου πήγα έξω και εσύ έπρεπε να τον ιδρώνω. Να δώσω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, όχι συγκεκριμένα, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, το πρώτο φεστιβάλ καπνίσματος πίπας. Να βασιμόμασταν όλοι οι παιδιά, να είχε καπνούς σαπλωμένους από την καπνική, τραπέζια να καθόμασταν με τα σχήμα μας, να διαλέγαμε το ροφ με το φωτό μας και να βάλαμε την πίπη μας, να λέγαμε ιστορίες, να ανταλλάζαμε απόψεις, να ανταλλάζαμε καπνούς, αλλά μάλλον αυτό θα παραμείνει όνειρο. Είμαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, αλλά δυστυχώς φυσάει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούμε να βγούμε από τα μάξι. Σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για το Λόρλικ. Αυτό να καπνίζω τώρα. Δεν τον έχω μαζί. Θα κάνω και ένα συμπληρωματικό βιντεάκι για να δείξω το τι. Θα ήθελα πολύ, μα πάρα πολύ, το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα. Θα ήταν τέλεια. Όρλικ. Καθαρό επί Βιρτζίνια. Με τα έτσι της και τα αλλιώς της μέσα. Ωραίο τίν. Βγαίνει μόνο σε εκατοστάρι. Το 50 είναι σε κάποια σακούλα. Μικρή των 50 γραμμαρίων. Έλα καπρό σου, πάει το καπρίζεις κάθε μέρα, all time. Και φυσικά να μπορείς και με το ποτό σου, με το φαγητό σου, μετά πριν το φαγητό σου. Εγώ που καπρίζω πολύ, κάνω αρκετά μπολ τη μέρα, νομίζω πως ο Όρλικ είναι μια χαρά για καθημερινός καπνός. Και τον 2-3 μπολ τη μέρα κάνω Όρλικ, μπορώ να πω. Εντάξει, κάνω και άλλους καπνούς βέβαια. Τον έχω για μετά το μεσημερινό φαγητό συνήθως τον Όρλικ. Όπως και τώρα δηλαδή, φάγαμε και πήγαμε μια βόλτα. Γιατί κάθομαι στη θέση του συνοδικού, γιατί δεν οδηγάω. Η Σύση, η γυναίκα οδηγάει. Δεν οδηγάω από άποψη. Δεν μ' αρέσει. Ποδήλατο μόνο.
Και αφού γυρίσαμε στον τόπο του εγκλήματος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Το μπουγάλι είναι της Ίσης. Το ίσκι είναι της Ίσης. Αλλά το πίνω συχνά, όπως τώρα. Λίγο άκολα. Το ποτήρι είναι γυάλινο, δεν είναι πλαστικό, αν μοιάζει. Το ίσκι αυτό λέγεται Pour Malt, είναι Ιαπωνέζικο. Δεν βρίσκω την μπουκάλα να σας τη δείξω, δυστυχώς, δεν ξέρω πού στο καλό είναι. Αλλά αυτό το ίσκι πίνω τώρα. Γενικά πίνω ίσκι. Αλλά μέχρι εκεί. Ωραίο ίσκι πάντως. Να δείξουμε και αυτό που καπίζαμε στην περίπατο που κάναμε. Τον ορλίκαρο. Πριν δύο μέρες τον άνοιξα. Ουισκάρα, Ιαπωνέζικη. Καλή φάση. Και θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Έχει πολλά θέματα σήμερα. Για αυτή την πιπάρα, πραγματικά. Που μου έχει κάνει, που μου έχει φτιάξει ο Τόλης ο Βασιλείου. Τώρα αυτό, εντάξει, τι άλλο θα ήταν. Λόγω της αγαπημένης μου ομάδας. Αλλά σε εσάς μπορεί να βάλει όποιο σχέδιο θέλετε. Με φιλτράκι 9 χιλιοστών. Δεν θα την καπνίσω τώρα, θα την καπνίσω σε επόμενο βίντεο. Αλλά είναι φοβερή. Ήθελα να τη δείξω. Καταπληκτικός κατασκευαστής ο Τόλης ο Βασιλείου. Και με λογικές τιμές. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε. Θα αφήνω και άλλα βίντεο με κάπνισμα πίπας, με μουσική μαζί, διάφορα πράγματα, συνδυασμούς κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και για τις παρακολουθήσεις, τα views. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα.